στις κάλπες προσέρχονται 8,5 εκατομμύρια Τσέχοι για να εκλέξουν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν το προβάδισμα στους σοσιαλδημοκράτες του Μπόχουσλαβ Σόμποτκα. Ωστόσο, δύσκολα θα εξασφαλίσουν την αυτοδυναμία. Ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών είναι πιθανό να συνεργαστεί ή να ζητήσει ψήφο ανοχής στο κοινοβούλιο από το Κομμουνιστικό Κόμμα που έρχεται στη δεύτερη θέση. Είναι πιθανό όμως να στραφεί προς το κόμμα του Μεγιστάνα Αντρέι Μπάμπης, που κατεβαίνει στις εκλογές με σημαία τη μάχη κατά της διαφθοράς. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μεγάλη απογοήτευση των πολιτών απέναντι στην κεντροδεξιά που κυβερνούσε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Οι περικοπές δαπανών και τα σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας οδήγησαν τον πρώην Πρωθυπουργό Πέτρ Νέτσας σε παρέτηση τον Ιούνιο. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ του Σαββάτου.